Κύριε Καλαφάτη, Επιτροπή των Περιφερειών, ένα πολύ σημαντικό όργανο, ένα θεσμικό όργανο. Δεν ξέρω ποιο, μάλλον πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ποιο είναι ο ρόλος του ακριβώς και τι κάνει. Κοιτάξτε, πραγματικά είναι σημαντικό, κάνει πολύ ουσιαστική και παραγωγική δουλειά. Ουσιαστικά μεταφέρει τις εμπειρίες, τις προτάσεις, τις παραστάσεις που έχουν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων, ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, το μεταφέρουν σε ένα φόρουμ ιδεών και από εδώ πέρα ουσιαστικά διαμορφώνονται οι εισηγήσεις προς τα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και που τελικά πολλά από αυτά τα ζητήματα τα οποία ασχολούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών, εκπρόσωποι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, γίνονται ουσιαστικά οδηγίες, κοινοτικές οδηγίες, δηλαδή δεσμευτικά κείμενα που στην τελική τους μορφή έχουν μια δεσμευτικότητα που αφορούν τα κράτη-μέλη. Άρα ουσιαστικά είναι η πρώτη ύλη εδώ, γίνεται η πρώτη επεξεργασία όλων των νομοθετημάτων που έχουν ευρωπαϊκή έκφανση και τα οποία βέβαια έχουν μια πολύ δεσμευτικότητα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά είναι η παραγωγή της πρώτης ύλης της νομοθεσίας που επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας και είναι και πολύ σημαντικό γιατί αυτοί οι οποίοι εκφράζουν την άποψή τους και οι οποίοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν σε πρώτη φάση τα μηνύματα των καιρών, τα προβλήματα είναι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η δουλειά από κάτω προς τα πάνω. Οι περιφέρειες και ιδίως η Ελλάδα αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα πλέον οικονομικά, περιφέρειες και πόλεις. Ακουγόμαστε εδώ ως Ελλάδα μέσα από την Επιτροπή των Περιφερειών με τους εκπροσώπους που έχουμε σε σημαντικά προβλήματα, ιδίως οικονομικά. Κοιτάξτε, εδώ πέρα ούτως ή άλλως φοράμε όλη την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Όλοι οι συνάδελφοι, ανεξαρτήτως από ποια πολιτική οικογένεια προερχόμαστε, έχουμε σαν στόχο και αποκλειστικό γνώμονα να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Ελλάδος. Κυρίως βεβαίως στην οικονομία αλλά και σε άλλα θέματα εθνικής φύσεως, όπως είναι παραδείγματος χάρη το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα έχουμε μια ομογενοποιημένη φωνή. Μέρα με τη μέρα γίνονται πιο δυνατές και οι φωνές μας. Η Ευρώπη των Περιφερειών γίνεται λίγο πολύ και αν θέλετε και η Ελλάδα των Περιφερειών, γιατί γνωρίζουμε ότι και μέσα από τη θεσμική αναβάθμιση των περιφερειών ουσιαστικά δίνεται ένας μεγαλύτερος λόγος τα τελευταία χρόνια στις περιφέρειες. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και σε σχέση και με τους Δήμους. Ούτως ή άλλως πάμε σε ένα σύστημα περισσότερο αποκεντρωμένο, με περισσότερες αρμοδιότητες στους βασικούς εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και μέσα από τις προσπάθειες που γίνονται από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού εδώ στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Γίνονται λοιπόν, ναι, ακούγεται πιο έντονα η φωνή της Ελλάδας μέσα σε αυτό το όργανο από τους εκπροσώπους όλων ανεξαρτήτου πολιτικής οικογένειας που ανήκουμε ο καθένας μας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βραβεύτηκε ως επιχειρηματική ευρωπαϊκή περιφέρεια. Πόσο σημαντικό είναι για μια ελληνική περιφέρεια να παίρνει ένα τέτοιο βραβείο? Είναι η συνέχεια της απάντησης που σας έδωσα προηγουμένως, ότι υπάρχουν και απτά αποτελέσματα πάνω στο κομμάτι αυτό. Όπου όταν υπάρχουν περιφερειάρχες που έχουν καλή ώρα, την δύναμη, την ζέση και την γνώση να τρέξουν, να επιβάλλουν προτάσεις, βοηθάνε και όλη την ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά αναδεικνύουν, αν θέλετε, και την ίδια μας τη χώρα, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτό θέλουμε να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας φυσικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο και αναγνώρισης και εικόνας της Ελλάδος μέσα από τέτοιες δράσεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, γιατί εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ανάγκη το να κάνουμε πιο, αν θέλετε, οικία την έκφραση του υγιούς επιχειρήν με την ελληνική κοινωνία, να απενοχοποιήσουμε την έννοια της επιχειρηματικότητας σε ένα μεγάλο βαθμό και να κάνουμε όσο γίνεται πιο καθαρό το γεγονός ότι αν θέλουμε μια πραγματική ανάπτυξη, αυτή θα έρθει μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία στην τελική ανάλυση και με την στήριξη ουσιαστικά τέτοιων υγιών επιχειρηματικών προσπαθειών. Άρα είναι πολύ σημαντικό και για το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τομέα, στο συγκεκριμένο πεδίο, η περιφέρεια βραβεύεται. Και ουσιαστικά είναι και ένα απτό αποτέλεσμα της προσπάθειας που γίνεται σε ευρύτερο επίπεδο.